Τα κουλούρια στο Κασόνι τώρα ήταν ένα. Τώρα είχε κάθε βίλια από ένα χωριό. Παλιά τώρα που πουλούσαν τα κουλούρια στο Κασόνι με τη ζάχαρη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όσοι τα προλάβανε. Και το σισάμι. Μόνο εσύ τα έχει προλάβει. Ναι, λοιπόν. Και ξέρεις, είχε ένα από κάτω. Ο Μακαρίτης ο Προκόπης τα πουλούσε στη Χαλιόπορτα. Και από κάτω τώρα το Κασόνι, από πάνω τώρα ήταν η Μόστρα να πούμε. Και από κάτω είχε κι άλλα. Και μόλις πουλούσε αυτά, ήβγανε από κάτω και ήβγανε από πάνω. Ναι, σημώνει λοιπόν ένα και του λέει: κουμπάρε, μέτρησα το πόσα είναι. Αν ενταφάω, του λέει όλα, δεν πληρώνω πράγμα. Αλλιώς θα τα πληρώσω όλα. Και ας έχω φάει τα μισά. Τα δωρίδα κουλούρα, καλά, καλά τα κουλούρια. Σου λέει: αποκλείεται, μωρέ, να φάει τόσα κουλούρια να πούμε. Του λέει: είμαι, του λέει. Ας ήνιξε αυτό, ή του είχε μια μπίνα να πούμε, είχε να φάει, φαίνεται ο Θεός κατέχει από πότε. Και ήτρωγε τα κουλούρια, ήτρωγε. Μια στιγμή δά. Ναι, δεν μπορεί να τρώει μια δύναμη τώρα και γρήγορα τώρα. Και βγάλει από τη βούρια μια μπίτα που του είχε κάνει μάνα του. Και πάνιζε τη ζάχαρη. Και ήτρωγε. Είχαν απομείνει λίγα εκεί. Και αυτός τώρα εκμεταλλεύτηκε μια στιγμή, ας πούμε, που ξάνιζε αλλού, ο κουλούρα και βγάνει από κάτω κουλούρια και ήβανε από πάνω. Ήβανε και ήβανε από πάνω. Και ένας μπιτσιρικάς που είδε το σκηνικό τώρα, του λέει: θείε, θείε, αυτός βάνει, αυτός βάνει. Και γυρίζει ο άλλος, του λέει: εσύ εξανίζεις να μην βγάνει, πως βάνει δεν πειράζει. Και μόλις άκουσε αυτό ο κουλουράς, πήρε ένα μάσκαλα το Κασόνι και ο δάχτυλος σου λέει: αυτός θα φάει και εμένα.